πραγματοποιούμε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αποφάσεων και κινητοποιήσεων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας για την απαράδεκτη εγκύκλιο. Δεν πειράζει. Είναι. Για την απαράδεκτη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, η οποία για άλλη μια φορά ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Εμείς δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων αλλά και αντικατάστασης διευθυντών προϊσταμένων σχολικών μονάδων που συνεχίζουν και υλοποιούν τις αποφάσεις της ΔΟΕ για απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, το αγωνιστικό βήμα του κλάδου, όπως αποτυπώθηκε στην 23η Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας, είναι ότι συνεχίζουμε και με το νέο σχολικό έτος με απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση και εφαρμογή των ενιών κειμένων στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Και ταυτόχρονα, σήμερα βάζουμε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους για το άνοιγμα των σχολείων, μόνιμους διορισμούς με βάση όλες τις πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης. Η προσλήψη των αναπληρωτών να είναι στον αριθμό που θα καλύψει από την πρώτη φάση σε όλα τα λειτουργικά κενά, να μην γίνει καμία συγχώνευση, καμία υποβάθμιση σχολικής μονάδας και σύνδεξης τμήματων. Επιτέλους να δοθεί μια απάντηση για το επίδομα μητρότητας που αφορά τις αναπληρώτες μητέρες και την εξίσωση με το δημόσιο τομέα. Και ταυτόχρονα προφανώς βάζουμε και όλα τα εργασιακά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις των μισθών στους εκπαιδευτικούς, με την ακρίβεια που υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα που θα πάρουμε πρωτοβουλία στο επόμενο διάστημα που αφορά τη στέγη. Καθώς πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που έρχονται είτε ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί εδώ από άλλες περιοχές είτε ως αναπληρωτές, υπάρχει ζήτημα και με την έβριση της στέγης αλλά και με την ακρίβεια που πραγματικά εξενομίζει το μισθό μας. Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε στο Υπουργείο ότι η τρομοκρατία και οι απειλές δεν θα περάσουν. Η Ομοσπονδία, οι σύλλογοι έχουν υποκηρύξει απεργία αποχή από αυτό που λέμε ατομική αξιολόγηση, η οποία είναι για να διαλύσει το δημόσιο σχολείο, για να διαλύσει τα δημοκρατικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Είναι μια νόμιμη απεργία και δεν έχει κανένα δικαίωμα το Υπουργείο να απειλεί εκπαιδευτικούς, διευθυντές και προϊσταμένες και προϊσταμένους να μην την πραγματοποιήσουν. Ο αγώνας μας για τη δημόσια εκπαίδευση θα συνεχιστεί και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ.